Υπουργοί, πρώην βουλευτές, κύριε Αντιπρόεδρε της Ένωσης Μελετηρίων Ελλάδος και πρόεδρε του Διοικητικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κύριε πρόεδρε του Μελετηρίου Δράμας, κύριε πρόεδρε της Ομοσπονδίας Καβάλας, ποιο μου δεν σε χρειάζεσα, κύριε πρόεδρε της ΕΣΕΒΕ, μας θυμάσαι πάντα με την παρουσία του. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί εκθέτες, δεν έχω πάρει κάτι, μιλάω σιγά για να μπορώ να κάνω μετάφραση. Έτσι, την προηγούμενη φορά που είπαν ότι τα έλεγα πολύ γρήγορα και δεν μπορούσα να κάνω μετάφραση με μεταφραστές. Η 20η Διεθνής Έκθεση Καβάλα έξω 2014 παρουσιάζει τη φετινή χρονιά μια ιδιαιτερότητα. Μια χρονιά επανεκκίνησης μετά από 21 χρόνια δυναμικής παρουσίας του νομού Καβάλας στους διεθνείς πλέον έκθεση Καβάλα Expo καταφέραν σε συνεργασία μαζί με φορείς και επιχειρήσεις να αναδειχθεί σε κορυφαίο οικονομικό γεγονός όχι μόνο της περιοχής μας αλλά και των βαλκανικών γειτονικών χωρών. Στόχος μας είναι όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις να αναδείξουν τον εξωστρεφή προσανατολισμό τους ως βασική στρατηγική προτεραιότητά τους με την κατάλληλη προβολή. Αγαπητοί εκθέτες, φίλες και φίλοι, με τη δυναμική συμμετοχή στην 22η Διεθνή Έκθεση Καβάλα Expo συμβάλλεται στην οικονομική και την κοινωνική ανάκαμψη όχι μόνο της χώρας, αλλά και της περιοχής. Και το φτάσουν στον Έφια. Ένα χώρο ο οποίος είναι παράλογος. Ένας χώρος ο οποίος σχεδιάστηκε από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να θεωρηθούν μάλλον εχθροί του δημοσίου συμφέροντος, που η κυβέρνησή σας δεν έχει το θάρρος να τον πάρει πίσω. Να τον πάρει και να τον επανασχεδιάσει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Σκεφτείτε ότι επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα τρέχοντα έσοδα να υποχρεούνται να πληρώσουν ένθια. Και για να καταλάβουμε τι λέμε, σύμφωνα με έρευνα που έκανε το ΕΔΕΑ, το 52% περίπου των κερδών μιας επιχείρησης πηγαίνει σε σύνολο φόρο. Πώς προσδοκούμε να έρθει ανάπτυξη όταν το 52% πηγαίνει 52% με την προϋπόθεση ότι έχει κέρδη, έτσι εδώ δεν έχει κέρδη, σου παίρνουν το ακίνητα δεν πληρώνει στον ΕΔΕΑ. Εντάξει. Θα μου επιτρέψεις τώρα βέβαια να πω και δύο πράγματα για το τοπικά.